Στοιχεία λοιπόν ολοκληρώθηκαν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Σιτίας με πληθώρα από εκδηλώσεις, από συμμετοχές, από πολύ οργανωμένες για φέτος εκδηλώσεις όπως ήταν η Λευκή Αποκριάτικη Νύχτα, όπως ήταν η Μουσική της Φωτιάς και ο Μπαρμπαρόσα, όπως ήταν το Καρναβάλιο που φέτος είχαμε πολλές συμμετοχές, πολλά άρματα, πρωτότυπες αμφιέσεις και θέματα. Πολύ, νομίζω ότι όλοι το χαρήκαμε, το απολαύσαμε και ο κόσμος θεωρώ το πάρα πολύ σκεφτείς, πάνω από 4.000 φορητές που ήταν στο καρναβάλι. Να πούμε και τα βραβεία που έβγαλε η Επιτροπή. Πρώτο βραβείο είναι αλήθεια του άνθρωπος στο τρίτο δημοτικό σχολείο Σιτίας με τους αρχαίους Έλληνες και θεοί. Το δεύτερο βραβείο καλύτερου άρματος, πρωταγωνιστές, Κατσιλοχαέλα, Πόλη. Το πρώτο βραβείο καλύτερου θέματος, δεύτερο δημοτικό σχολείο Σιτίας, μαγικό ταξίδι στην Αίγυπτο. Το δεύτερο βραβείο καλύτερου θέματος, μπι ήρωες, ανεκτήμητοι στη Μαδόρη. Το τρίτο βραβείο καλύτερου θέματος, νηπιαγωγία και δημοτικό σκοπής, ελιά, ραβδίζω και σε σκέφτομαι. Πάρε μια βέργα και έλα, καταπληκτικό θέμα, μπράβο τους. Το πρώτο βραβείο καλύτερης αμφίεσης το πήραν ξανά οι πρωταγωνιστές, τα Κατσιλοχαέλα και το Bollywood. Το δεύτερο καλύτερης αμφίεσης το τρίτο δημοτικό σχολείο Αρχαίοι Θεοί Έλληνες. Τι να ευχηθούμε, περάσαμε τέλεια, το πάρτι δεν σταματά, συνεχίζεται μέχρι πρωίας. Καλές απόκρινες, καλά κόλλημα να έχουν όλος ο κόσμος. Και του χρόνου είμαστε καλά. Πάλι εδώ, Σιτία 2018 από τώρα. Ετοιμαζόμαστε για τον χρόνο εμείς. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στις συλλογικότητες που βοήθησαν φέτος και στις ομάδες και στους πολίτες και στην Επιτροπή που χωρίς αυτούς δεν μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε αυτό το υπέροχο καρναβάλι και τις εκδηλώσεις. Να ευχηθώ και εγώ καλές απόκριες, καλή Σαρακοστή, πιο οργανωμένα του χρόνου, πιο πολύ κοντά σε εμάς. Να βγει η Σιτία από την εσωστρέφεια που έχουμε εδώ και είμαστε στην Εσχατιά της Κρήτης φυσικά και να προσελκύσουμε και άλλο κόσμο και άλλους επισκέπτες. Είμαστε προορισμός, αποκριάτικος προορισμός πλέον. Έχουμε καθιερωθεί. Αυτοί που ξέρουν έχουν τη Σιτία. Τέλος. Και επίσης να ευχαριστούμε βέβαια τους χορηγούς, οι οποίοι χωρίς τη βοήθειά τους και τα χρήματα που ακουμπάνε δεν γίνεται τίποτα και του χρόνου του ευελπιστούμε στη βοήθεια.